Συνεχίζονται οι επιδρομές ιερόσυλων σε κημητήρια του νομού Σερών. Αυτή τη φορά στόχος έγιναν τα νεκροταφεία του τοπικού διαμερίσματος ψυχικού, όπου άγνωστοι δράστες τα λαιλάτισαν με σκοπό τον Μπρούτζο και τον Χαλκό. Άθη. Για το χρήμα. Δεν σέβονται τίποτα. Τίποτα δεν σέβονται. Και εμένα με έκλειψαν. Τι να κάνουμε. Ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρει κανείς. Πώς θα τους πιάσουμε. Τι παίρνουν. Τι παίρνουν. Ό,τι βρουν μπρούντζινα τέτοια πράγματα. Με πήραν και, τα, και το θυμιατήρι, με πήραν και... Τι δεν με πήραν. Δεν άφησαν τίποτα πάνω στον τάφο. Τι έτσι κάνουν. Το θέμα για τους κατοίκους του χωριού ντροπιαστικό, καθώς για πολλωστή φορά είδαν τους τάφους των δικών τους ανθρώπων να έχουν υποστεί φθορές. Εύχομαι να τους πιάσουν τους κυρίους αυτούς που τα κάνουνε και προσοχή μεγάλη. Βλέπουμε ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, μπαίνουν παντού. Εντάξει, αυτό είναι ανέστητη να το πω, δεν έχουν, δεν φοβούνται, δεν έχουν έλλειψη φόβου και τέτοια και τα κάνουν αυτά εδώ πέρα, δεν φοβούνται κανέναν. Και όπως ξέρουμε είναι στην άκρη του χωριού, δεν ελέγχονται. Κακώς μπαίνουν. Αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, προφανώς. Δεν. Άκουσε τώρα που και στην Αμμουδιά άκουσα έγιναν διαρρήξεις τέτοιες και εδώ μπήκαν, έχει εβδομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Για τον Μπρούτζο, για τον Χαλκό, ναι, αυτά. Αδοδοχεία, αυτά που έχουν αξία προφανώς. Κοίταξε, όταν πάνε να ξυλώσουν το καντιλέρι ή αυτό που θυμιάζουν, το θυμιατό που λένε, προφανώς κάνουν και ζημιά. Αλλά μας ήδη μια φορά μας το πήραν. Οι δράστες ξύλωσαν ανθοδοχεία, καντήλια αλλά και γενικότερα ό,τι υπήρχε σε Χαλκό, αδιαφορώντας για τις ζημιές που προκαλούσαν ή για τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. Δυστυχώς, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι του ψυχικού, τα κημητήριά τους δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται στόχος άγνωστων, χωρίς να μπορούν οι ίδιοι η αστυνομία να τους προστατεύσουν. Δεν υπάρχει φύλαξη πουθενά, γιατί και εδώ και στην εκκλησία έρχονται εδώ και κλέβουν εδώ το αυτό. Έχει ένα γερμό, αλλά πάλι δεν φοβούνται. Έρχονται πάλι οι επιτίδιοι εδώ και κλέβουν. Και το ταμείο φτιάχνουν αυτό. Οπότε είναι στόχος, δηλαδή, επειδή είναι προς τα έξω. Ναι, είναι βάλλονται εδώ η περιοχή, που, το οποίο έρχονται συνέχεια εδώ και κλέβουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπήκα στο κοινό. Όχι, και άλλη φορά έχουν έρθει εδώ. Αλλά από ό,τι ξέρω πάνε και σε άλλα χωριά, δεν είναι μονάχα εδώ. Γιατί συνήθως τα νοικοταφεία είναι έξω από το χωριό, δεν είναι μέσα. Και σε άλλα χωριά. Τώρα δεν υπάρχει φύλαξη, οπότε από μόνοι μας, άμα μπορούμε και δούμε κανέναν. Και να βάλουμε άλλα πάλι, αρθέ άλλη μέρα τα αρπάξουμε πάλι. Αν το δουν και οι γελιστερό, τι γύρισε. Θα λένε είναι καινούριο, Βέβαια. Θέλει από όλα μαρίνα να δώσει μια για να πατήσουν για αυτή. Τέτοια θέλει να παίρνουμε από όλα μαρίνα. Ναι, δεν είναι. Αφού τα παίρνουν, δεν τα αφήνουν. Είναι πρώτη, δεύτερη φορά. Πρώτη φορά μέρα με πήραν. Ήρθαν και άλλες φορές, αλλά σήμερα δεν τα τυχαίνουν αυτό. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ποιος θα τα φυλάξει. Αφύλακτα. Παίρνουν, ναι, αυτά που είναι τα ανθοδοχεία, τέτοια πράγματα, τα θυμιατήρια, αυτά παίρνουν. Τι θα πάρουν. Αυτά πρέπει να τα φτιάχνουν γύφτη, ξέρω εγώ τι να πω.